Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην τρίτη θέση με τους καλύτερους προορισμούς της Μεσογείου βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα. Προβληματισμός για τις χώρες που θα παραμείνουν στη μαύρη λίστα των ανεπιθύμητων εξαιτίας του βεβαρημένου υγειονομικού τους προφίλ. Τραγωδία στη Ζαχάρο Ηλίας. Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του. Ένα πραγματικό οπλοστάσιο βρέθηκε σε σπίτι γυναίκα στην Καλαμάτα. Έρευνες της Ελλάς για να εξακριβωθεί η προέλευση και η πιθανή χρήση των όπλων. Και πλωτά ασθενοφόρα σχεδιάζει η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Θετικό στην προοπτική αυτή ο διοικητής του ΕΚΑΒ. Στην τρίτη θέση λοιπόν με τους καλύτερους προορισμούς της Μεσογείου βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα. Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι ξενοδόχοι, οι οποίοι ευελπιστούν ότι από 1η Ιουλίου με το άνοιγμα των διεθνών πτήσεων θα αναστραφεί το κλίμα. Στους τρεις καλύτερους προορισμούς της Μεσογείου βρίσκεται η Ελλάδα, με πολλούς τουρίστες να επιθυμούν να επισκεφθούν την χώρα μας μόλις αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους του Ιωνίου, η εικόνα είναι απογοητευτική. Ευελπιστούν όμως ότι από 1η Ιουλίου, με το άνοιγμα των διεθνών πτήσεων, η κατάσταση να αντιστραφεί. Στη Ζάκυνθο θα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Τα πρώτα μηνύματα για το πρώτο ειδικά δεκαπενθήμερο του Ιουλίου δεν είναι θετικά. Τουλάχιστον η αγγλική αγορά θα ξεκινήσει μετά τις 10 με 15 Ιουλίου. Κάποιες χώρες σιγά σιγά βάζουν κάποιες πτήσεις από ό,τι γνωρίζουμε. Η Πολωνία είναι ένας προορισμός ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο και θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Και από εκεί και πέρα τα ξενοδοχεία τώρα είναι περίπου το διάστημα που αποφασίζουν σιγά σιγά ποια θα ανοίξουν και ποια όχι. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους της Ζακύνθου, οι τιμές θα κυμανθούν ανάλογα με την ζήτηση. Και στην Κεφαλονιά επικρατεί η ίδια εικόνα. Μάλιστα, πολλαίνε τα ξενοδοχεία που δεν θα ανοίξουν καθόλου. Ότι θα είναι καταστροφική χρονιά θα είναι. Έτσι και για τις επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους φυσικά πρωτίστως, αλλά και για τις δορυφορικές επιχειρήσεις. Ο τουρίστας που έρχεται για διακοπές και έρχεται να απολαύσει την ελληνική φιλοξενία δεν θα συμβιβαστεί με νοσοκομιακό περιβάλλον, ούτε στρατιωτική πειθαρχία, ότι ενώ μέσα στο αεροπλάνο έρχεται ο ένας δίπλα στον άλλον, στο ξενοδοχείο θα του πω, φτάσει στο 1,5 μέτρα από τη ρεσεψιόν. Σύμφωνα με έρευνα, η πρώτη σε προτίμηση προορισμή της Ελλάδας είναι η Χαλκιδική, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Ρόδος και η Πελοπόννησος. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για μια καταστροφική χρονιά, καθώς έχει χαθεί σχεδόν η μισή σεζόν. Ευελπιστούν όμως ότι με το άνοιγμα των διεθνών πτήσεων να ανατραπεί το κλίμα. 15 κυρίες και κύριοι αναμένεται να είναι οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες θα ανοίξουν τα σύνορα από την 1η Ιουλίου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον τουρισμό μας. Κλειστά θα παραμείνουν τα σύνορα της Ευρώπης για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Βραζιλία και Τουρκία εκτός των άλλων. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει τα σύνορά της από την 1η Ιουλίου, οι χώρες αυτές θα παραμείνουν στη μαύρη λίστα των ανεπιθύμητων εξαιτίας του βεβαρημένου υγειονομικού προφίλ λόγω προφανώς του κορονοϊού. Μαζί μας έχουμε τον επίκουρο καθηγητή του Πολυτεχνείου της Κρήτης, τον κύριο Γεώργιο Ατσαλάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις και τι σημαίνει, πώς μεταφράζεται αυτό. Κύριε Ατσαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως κάνετε πολλή δουλειά σε ό,τι αφορά τα μοντέλα πρόγνωσης με τα διάφορα στοιχεία που έχετε και τις μεταβλητές που κάθε φορά είναι στη διάθεσή σας. Τώρα η συνάρτηση φαίνεται πως επιβαρύνεται από την βεβαρημένη κατάσταση και το προφίλ χωρών που μάλλον δεν μπορούν να μπουν στην εξίσωση του τουρισμού για τη χώρα μας. Τι βλέπετε να έρχεται και τι βλέπετε να μην έρχεται? Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, όπως το λέτε, αυτές οι χώρες οι οποίες θα συνεχίσει η απαγόρευση ουσιαστικά αντιστοιχούν με μια εισρωή τουριστών περίπου στο 30%, δηλαδή κυρίως Σουηδία, ΗΠΑ, Ρωσία, Αγγλία, Ισραήλ, Τουρκία. Οπότε αυτό το 30%, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σημαντικό ποσοστό του τουρισμού.
Και κυρίως αν σκεφτούμε ότι από αυτές τις χώρες, αν εξαιρέσουμε την Τουρκία, από τις υπόλοιπες έρχονται περισσότερο αεροπορικός. Mm-hmm. Φυσικά έχουμε την ελεύθερη είσοδο κυρίως μέσω αυτοκινήτων, mm-hmm. Όπου το ποσοστό των οδικών τουριστών φτάνει περίπου στο 30% των αφίξεων με βάση τα στοιχεία του 19, αντιστοιχεί όμως στο 10% του εισοδήματος. Έτσι, κυρίως οδικώς έρχονται άτομα που δαπανούν λιγότερα χρήματα από αυτούς που έρχονται αεροπορικώς. Οπότε λέτε ότι μοιραία τα αεροδρόμια θα έφερναν πληθυσμό ικανό να ξοδέψει και αυτόν τον πληθυσμό φαίνεται πως τον χάνουμε τουλάχιστον από κάποιες χώρες προορισμού οι οποίες έχουν ευεβαρημένο υγειονομικό προφίλ. Ειδικότερα κάποιοι τουριστικοί προορισμοί της χώρας μας θα δούλευαν αποκλειστικά με τέτοιο πληθυσμό προερχόμενο, παραδείγματος χάρη η Ζάκυνθος, με Άγγλους, Ιταλούς, που φαίνεται ότι δύσκολα μπορούμε να υποδεχθούμε. Δυστυχώς δύσκολα, και ξέρετε, οι Άγγλοι για παράδειγμα συμμετέχουν κατά 10% περίπου στις αφήξεις τουριστών και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δαπανούν το μεγαλύτερο ποσό ανά άτομο. Mm-hmm. Οπότε είναι μία από τις πολύ καλές αγορές. Έχει επικρατήσει η απαγόρευση ουσιαστικά σε όλες τις χώρες που δεν πήραν έγκαιρα μέτρα και επέλεξαν ως στρατηγική την ανοσία της Αγίαλης. Mm-hmm. Οπότε από όλες αυτές τις χώρες υπάρχει απαγόρευση, συνεχίζει η απαγόρευση και δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή έξαρση και κυρίως, όπως είπατε, στη Βραζιλία τώρα αρχίζει και χειμωνιάζει και ο χειμώνας ευνοεί, είπαμε, τον ιό. Θα δούμε, πιστεύω κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζονται αυτές οι απαγορεύσεις, mm-hmm. με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που θα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι έχουμε μπει ήδη μπαίνουμε στο δεύτερο τρίμηνο του τουρισμού, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, και κατά μέσο όρο οι ημερήσεις της πράξης το τρίτο τρίμηνο στον τουρισμό είναι πάνω από 220 εκατομμύρια την ημέρα. Οπότε κάθε μέρα θα χάνουμε αυτά περίπου τα χρήματα όσον δεν θα αποκαθίσταται η ομαλή ροή. Όταν τα ακούμε με νούμερα, κύριε καθηγητά, πραγματικά σοκάρεται ο κοινός νους όταν αντιλαμβάνεται με αριθμούς τι επιπτώσεις έχει στον τουρισμό. Η κάθε ημέρα, όπως αναφέρεται, 220 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα θα χάνονται το τρίτο τρίμηνο. Ουσιαστικά μιλάτε και για τη high season. Ναι, ουσιαστικά είναι για τη high season. Βέβαια, τα 220 εκατομμύρια αντιστοιχούν όταν δεν έρχεται κανένας τουρίστας. Έτσι, όσο περισσότεροι έρχονται, τόσο θα μειώνονται. Μας είπατε βέβαια ότι ακόμη και με ανοιχτά αεροδρόμια, έτσι, 1/3 θα κερδίζουμε. Το 30% περίπου, λέτε, πάει χαμένο. Οπότε, αναλογικά, αν το δούμε, είναι πολλά τα χρήματα που χάνονται κάθε ημέρα. Αν δούμε από μερικές χώρες, με βάση τα στοιχεία τα περισσινά, το ποσοστό που ερχόταν πέρυσι και το ποσοστό που έρχεται τώρα, mm-hmm. είναι περίπου στο 1/3 και ίσως παρακάτω, με το σχεδιασμό που υπάρχει να έρθει το επόμενο τρίμηνο. Οπότε, αργότερα θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία πραγματικούς αριθμούς, γιατί τώρα είναι όλα εκτιμήσεις, αλλά δυστυχώς δεν προβλέπεται να έχουμε αρκετό μεγάλο τουρισμό, κυρίως εκείνο το οποίο περιμέναμε, ότι επειδή η χώρα μας τα κατάφερε καλά, υπολογίζαμε ότι θα πάρουμε ένα σημαντικό κομμάτι από τον τουρισμό. Δυστυχώς είναι συνάρτηση και των χωρών οι οποίες καλούνται να κάνουν τουρισμό στη χώρα μας. Εμείς καλά τα πήγαμε, αλλά αν δεν τα πήγαν καλά αυτές, φαίνεται πως αυτό θα μας επιβαρύνει και πως θα μεταφραστεί σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μακάρι να αλλάξει το κλίμα, μακάρι να υπολογιστούν εκείνα τα στοιχεία, τα δεδομένα που και θα μας διασφαλίζουν σαν χώρα, να μην κοιτάξουμε την οικονομία, ας πούμε, και κολλήσουμε όλοι κορονοϊό, γιατί είναι και αυτά μέσα. Και με αφορμή την αναφορά μου αυτή, πείτε μας αν το προγνωστικό σας μοντέλο που αφορά στην εξέλιξη του κορονοϊού δείχνει κάποια τσιμπήματα, έτσι, με αυτά που έχουν διαπιστωθεί το τελευταίο διάστημα.
Αυτά είναι επόμενα κύματα τα οποία ακολουθούν μετά το βασικό κύμα που εμείς ασχοληθήκαμε την πρόληψη του πρώτου του βασικού κύματος για να δούμε πότε θα ξανανοίξει η οικονομία. Mm-hmm. Αυτή η πρόληψη πήγε πολύ καλά. Τώρα έχουμε κάποιες μικροεξάρσεις οι οποίες επειδή αντιμετωπίζονται αμέσως δεν διαχέονται στην κοινότητα γενικά και τώρα είναι αρκετά οργανωμένο το κράτος και τις εντοπίζει και τις απομονώνει. Ίσως να υπάρξει πρόβλημα από τις εισρωές των τουριστών που θα έρθουν αργότερα επειδή δεν θα υπάρχουν. Αλλά προς το παρόν είναι ελεγχόμενο, αυτό μας λέτε. Ναι, απλά όσο περισσότερο οργανώνει την πολιτεία και τυχόν κρούσματα τα απομονώνει, mm-hmm. αυτό θα είναι ισοφελός μας. Διότι τώρα αυτό είναι το μόνο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι να βρούμε το κρούσμα, το απομονώσουμε, να κρατούμε αποστάσεις, μάσκες στους κοινόχρηστους χώρους και να αποφεύγουμε το συνωστισμό. Αυτά είναι τα όπλα τώρα. Κύριε καθηγητά. Θα ήταν το καλύτερο από όλα αν μπορούσαμε να κάνουμε τεστ σε όλους τους εισερχόμενους τουρίστες, όπως κάνει η Κύπρος για παράδειγμα, που έτσι θα εξασφαλίσαμε και τον τόπιο πληθυσμό και ότι θα κυλούσε όλη η σεζόν τουλάχιστον ομαλά, γιατί τώρα υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί κάποια αιστεία κρουσμάτων σημαντική. Και να μην μπορούμε να εχνηλατήσουμε στη συνέχεια τι έχει γίνει, όσο και αν έχουμε κάποια στοιχεία για τον επισκέπτη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και όλα όσα μας αναφέρατε. Εδώ είμαστε και αν αλλάξει κάτι, το απευχόμαστε να το αναλύσουμε και να δούμε τι επεκτάσεις και τι απόνερα θα προκαλέσει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Τώρα, αργά το βράδυ της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των επισκέψεων του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά στα αεροδρόμια της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Καλαμάτας εν ώψη του ανοίγματος των πτήσεων εξωτερικού από την 1η Ιουλίου. Ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι σε επιβάτες με τη χρήση βάσης δεδομένων που θα δημιουργείται από τα στοιχεία τα οποία υποχρεωτικά θα συμπληρώνουν όσοι ταξιδεύουν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε από τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα επισκέψεων στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Περίπου στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής έφτασε για να συναντήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να συζητήσουν τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν για την υποδοχή των τουριστών από το εξωτερικό. Η προτεραιότητά μας προφανώς και είναι το ζήτημα του τουρισμού, του ανοίγματος της οικονομίας, αλλά αυτό θα γίνει με ξεκάθαρους όρους δημόσιας υγείας. Εκτός στη δημόσια υγεία. Δεν επιτρέπεται από κανέναν. Η χώρα μας είναι μια ασφαλής χώρα, έχει κάνει τεράστια πρόοδο, πλέον έχει δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα σε όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Πρέπει όμως αυτό το συγκριτικό μας πλεονέκτημα να το διατηρήσουμε. Σημαντικό είναι το κομμάτι της διαχείρισης τυχών κρουσμάτων που θα προκύψουν ώστε να γίνεται σωστά η εχνηλάτηση, ενώ ειδική αναφορά έγινε στους ελέγχους που πλέον θα είναι στοχευμένοι. Τώρα όλες οι πύλες εισόδου μπαίνουν σε μια γενική πλατφόρμα και ηλεκτρονικά μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια, δεκάδες κριτήρια, επιλέγονται οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τον ενδειγματοληπτικό αυτόν έλεγχο. Γι' αυτό μιλάμε για στοχευμένο έλεγχο, διότι από την ώρα που προσγειώνεται κάποιος θα συμπληρώσει το PLF ηλεκτρονικά, θα έχει έρθει ένα QR code όπου θα ξέρουν με βάση το νούμερο οι αρχές που θα τον υποδεχθούν εδώ, αν θα πρέπει να πάει να κάνει το τεστ ή αν θα πρέπει να συνεχίσει στον προορισμό του χωρίς τεστ. Η στήριξη του σχεδιασμού θα γίνει και με ιατρικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Την διαχείριση την υγειονομική που αφορά στα δείγματα την έχει συνεργείο των ένοπλων δυνάμεων και επικεφαλής είναι υποσμηναγός της πολεμικής αεροπορίας γιατρός. Αυτά σε γενικές γραμμές, μένει κάποια πρωτόκολλα να τα οριστικοποιήσουμε και να τα επικαιροποιήσουμε με βάση την χωροταξική προσέγγιση που θα έχουμε τα επόμενα 24 ώρα. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου θα διεξαχθεί άσκηση προσημείωσης στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ενώ πρώτη πτήση από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος θα αφηχθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σε δύο καταγγελίες προχώρησαν οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Αχαΐας. Η μία αφορά στη μεταφορά ατόμων στην ψυχιατρική κλινική, καθώς για μία ακόμη φορά αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση την ώρα της εργασίας τους. Η δεύτερη καταγγελία τους αφορά στα ελλειπή μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό που διαπίστωσαν κάποιοι οι οποίοι εργάζονται στο αεροδρόμιο του Αράξου.
Και ενώ το αεροδρόμιο του Αράξου προετοιμάζεται να υποδεχθεί από την 4η 1η Ιουλίου τους πρώτους τουρίστες, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας καταγγέλει ότι δεν έχουν πάρθει στο αεροδρόμιο τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Ιδιαίτερα αναφερόμαστε σε κάποια θέματα που πρέπει να γίνουν στο αεροδρόμιο και παρεμβάσεις εν όψη του, με αφορμή τον COVID-19. Συγκεκριμένα στην τοποθέτηση plexiglass σε σημεία στα οποία θα είναι και οι αστυνομικοί υπάλληλοι. Τονίσαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος γιατρός στο αεροδρόμιο και υπάρχει, αν κριθεί κάποιο περιστατικό, μόνο κάποιος στρατιωτικός γιατρός. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι Αχαΐας απέστειλαν επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τον ΕΟΔΗ και την Πολεμική Αεροπορία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Επίσης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας προχώρησε σε καταγγελία σχετικά με την μεταφορά ατόμων προς ψυχιατρική εξέταση στο νοσοκομείο, καθώς για ακόμη μια φορά αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση την ώρα εργασίας τους. Εμείς από τη Δευτέρα θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες στο θεσμικό χώρο που μας αναλογεί, τόσο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όσο και στον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με αυτό το σοβαρό θέμα. Όλα συνέβησαν την Παρασκευή το πρωί, όταν δύο άτομα έκαναν γυμνή μπάνιο στην περιοχή της Πλας. Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν. Κατά την έξοδό τους από την ασφάλεια, το ένα από τα δύο άτομα γρονθοκόπησε τον αστυνομικό στο πρόσωπο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου του Ρίου, όπου και πάλι εκεί επιτέθηκε σε αστυνομικό της ομάδας Δίας που τον συνόδευε και του έσκισε την μπλούζα. Το επεισόδιο φέρνει πάλι στην επιφάνεια το γνωστό πρόβλημα της μεταφοράς ατόμων που χρήζουν ψυχιατρικής αντιμετώπισης από αστυνομικούς. Στην Ηλία θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε μια τραγωδία στην περιοχή της Ζαχάρος μετά από εκδήλωση πυρκαγιά σε οικία. Το ρεπορτάζ έχει η Εύα Στρατή. Εύα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε κατοικία στην περιοχή του Καϊάφα, στη Ζαχάρο και συγκεκριμένα στο χωριό Ξηροχώρη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου έσβησαν την φωτιά, όμως βρήκαν μέσα στο σπίτι έναν απανθρακωμένο άντρα, έναν ηλικιωμένο άντρα. Πρόκειται για έναν 80χρονο υπήκο Γερμανίας που διέμενε μόνιμα στην περιοχή. Μάλιστα. Τραγική εξέλιξη από μια πυρκαγιά σε οικία. Ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά στην περιοχή της Ηλίας, ειδικότερα στην πρωτεύουσα, στον Πύργο, θα πάμε, όπου είχαμε αυτό το περιστατικό απόπειρας αρπαγής ανηλίκου στην Ηλία και ο δικηγόρος τώρα των κατηγορούμενων Βουλγάρων τοποθετήθηκε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τι λέει, Εύα? Ότι είναι έτοιμοι να απαντήσουν με στοιχεία οι δύο κατηγορούμενοι για την απόπειρα αρπαγής του 14χρονου στον Πύργο το απόγευμα της Πέμπτης. Οι δύο νεαροί Βουλγαροί, αδέλφια ηλικίες 19 και 23 ετών, με τον συνήγορό τους τον κύριο Κωνσταντίνο Κότσιφα, έχουν ζητήσει ακόμη και την άρση του τηλεφώνου τους, προκειμένου να αποδείξουν ότι την συγκεκριμένη μέρα αλλά και την συγκεκριμένη ώρα δεν βρίσκονταν στην πόλη του Πύργου. Ο 14χρονος που κατήγγειλε σε βάρος του την απόπειρα αρπαγής ήταν ο μοναδικός ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη καταγγελία. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλα στοιχεία, δεν υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας, ούτε κάποιος μάρτυρας ότι είδε κάτι. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε το αυτοκίνητο των δύο κατηγορουμένων, το μαύρο βαν δηλαδή, ταιριάζει με κάθε λεπτομέρεια στους δύο Βούλγαρους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα Στρατή. Και από την Ηλία θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Μεσσηνία, ειδικότερα στην Καλαμάτα, καθώς μια 58χρονη γυναίκα είχε μετατρέψει το σπίτι της σε οπλοστάσιο. Και το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Συνάπης. Γιάννη, καλησπέρα. Σε σπίτι λοιπόν στην Καλαμάτα το μεσημέρι της Παρασκευής οι αστυνομικοί βρήκαν... Και τι δεν βρήκαν? Ένα, θα έλεγα, όχι μικρό, ένα κανονικό οπλοστάσιο, σπίτι 58χρονης γυναίκας. Ήταν 8 του φέκια, από τα οποία τα 4 ήταν κυνηγητικά και τα 3 πολεμικά. 4 πιστόλες, 2 αεροβόλα πιστόλια, 1 σπάθα, 2 ξυμφολόχες, 2 μαχαίρια, 14 κάψουλες αεροβόλου όπλου και 40 φυσίκια, τα οποία κατήχε παράνομα. Η γυναίκα συνελήφθη και η αστυνομία αναζητεί από πού προέρχονται όλα αυτά τα όπλα, πώς βρέθηκαν στην κατοχή της και για ποιο σκοπό, για ποιο λόγο τα είχε. Μιλάμε για 58χρονη, για ένα απλοστάσιο μεγάλο που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση. Να σημειώσουμε ότι κάποια από αυτά τα όπλα ήταν παλιά, είχαν ιστορική αξία, αλλά η αστυνομία ψάχνει να δει, γιατί όντως προκαλεί εντύπωση μια γυναίκα. Και η προέλευσή τους, αλλά και η ενδεχόμενη χρήση τους. Γιατί και μιλάμε και για κυνηγετικά πλήρως ενεργά και ικανά όπλα. Για σπάθος, για ξυφολόγες, μιλάμε για κανονικό προστάσιο. Γιάννη, είχαμε όμως και μια περίπτωση ναρκωτικών ουσιών, χασισοφυτία ειδικότερα, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, και είχαμε και συλλήψεις εκεί, έτσι.
Ναι, θα έλεγα ήταν μικρή η χασισοφυτεία. Έχουμε συνηθίσει στην περιοχή μας να έχουμε μεγαλύτερες το προηγούμενο διάστημα. Ήταν 46 δεντρίλια χασίς, ύψους μέχρι 1,5 μέτρους, στα κρεμμύδια του Δήμου Πύλου Νέστορος, σε αγροδασική περιοχή, σε ειδικά διαμορφωμένη έκταση, που είχε και αδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό. Συλλήψαν τρία άτομα, αδέλφια από την Αλβανία που ζούσαν στην περιοχή. Να πούμε ότι τη χασισοφυτεία εντόπισε το τμήμα δίωξη ναρκωτικών της υποτίθεται ασφαλείας Καλαμάτα σε συνεργασία με το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Τα τρία αδέλφια συνελήψαν και θα προσαχθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας. Γιάννη Συνάπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε στην Κόρινθο, ειδικότερα στο Κιάτο, καθώς εκεί και στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών βρέθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης. Περιηγήθηκε στους χώρους, συνομίλησε με αγρότες της περιοχής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μίλησε επίσης για τα στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών που προωθεί η κυβέρνηση, αλλά και για το νομοσχέδιο του Υπουργείου που θα τεθεί σε διαβούλευση, στο οποίο και θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν στον ΕΛΓΑ. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου πραγματοποίησε την Παρασκευή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης. Η περίφημη Ένωση είναι εδώ. Αυτή ήθελα να κλείσω. Λοιπόν. Και τώρα που ανοίξαμε είναι για όλους. Εννοείται ότι για όλους. Περιηγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με αγρότες της περιοχής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επεσήμανε ότι λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου για οικονομική στήριξη αγροτών και αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεσμεύσαμε 150 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό. Τοποθετούμε τα χρήματα αυτά ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, προκειμένου να μην υπάρξει οποιοδήποτε πληττόμενος κλάδος που θα μείνει ανυποστήριχτος. Και θα αξιοποιήσουμε βεβαίως και το μέτρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευελιξία που δίνει για την ακρίβεια στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν λίγους μήνες, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε συμβάλει στην ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης που επέβαλε το κλείσιμο του συνεταιρισμού, βοηθώντας έτσι να παραμείνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου ενεργή. Μετά την νομοθετική παρέμβαση η οποία έγινε, η οποία αποκατέστησε την κανονικότητα και την νομιμότητα. Έτσι. Γιατί ο νόμος στην Ελλάδα δεν πρέπει να εφαρμόζεται à la carte. Πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο σε όλους. Αναφορά έγινε στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής των Ινοστάφυλων, γνωστό ως πράσινος τρίγος, που για πρώτη φορά υλοποιείται στην Ελλάδα, αλλά και στο ζήτημα των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, καθώς οι αγρότες κατέγραψαν μεγάλες ζημιές στην Κορινθία από τις καιρικές συνθήκες. Είναι τη δυνατότητα εναλλακτικά να μπορεί κανείς να τριγύσει με κάποια σταρματική ενίσχυση ανάλογα με το είδος της ποικιλίας του σταφυλιού που πάει προς υλοποίηση. Εξελίσσεται η παραγωγή. Και θα σταθούμε δίπλα στους αγρότες, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν περισσότερο από ποτέ τα προβλήματα. Και λόγω των καιρικών μας συνθήκων και των φαινομένων έτσι όπως αυξανόμενα συμβαίνουν, αλλά και λόγω της πανδημίας. Μέσα από τις συζητήσεις που κάνει με τους παρευρισκομένους προκύπτουν θέματα τα οποία αγγίζουν στην κυριολεξία του Υπουργείου Αγροτικής. Εντός των επόμενων ημερών, όπως ενημέρωσε ο κ. Βορύδης, θα τεθεί σε διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν στον ΕΛΓΑ. Σε ένα θέμα το οποίο αφορά στο νησί της Κεφαλονιάς θα πάμε τώρα. Προτού την Κεφαλονιά θα πάμε στην Κέρκυρα, εκεί που βρίσκεται και η έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, καθώς είχαμε συνάντηση την Τρίτη με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου, του αντιπεριφερειάρχη κοινωνικής συνοχής, δημόσιας υγείας και απασχόλησης Κώστα Ζορμπά, τον οποίο έχουμε μαζί μας στο δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Κύριε Ζορμπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Βούνη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Για ένα ιδιαίτερο θέμα για όλη τη χώρα και για τα νησιά μας, πόσο μάλλον που πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά του κορονοϊού και για να αποφύγουμε ενδεχόμενη διασπορά, εάν διαπιστωθεί κάποιο ύποπτο κρούσμα. Ο τουρισμός είναι πρώτον πυλών όπως όλα δείχνουν, και στην κατεύθυνση αυτή θέλετε κι εσείς να θωρακίσετε τα νησιά μας. Και πώς θέλετε να το κάνετε αυτό? Οι πληροφορίες μας θέλουν με πλωτό ασθενοφορό. Ναι, είναι μια δράση που είχαμε από την πρώτη στιγμή στο πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Είναι για δύο πλωτά ασθενοφόρα που πρόκειται να προκηρύξει ένα διαγωνισμό η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, έτσι ώστε να τα προμηθευτούμε. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, αλλά και με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Παπασταθίου.
ήταν σύμφωνος και μάλιστα όχι μόνο σύμφωνος, αλλά ενθουσιάστηκε και όλες από το εγχείρημα αυτό, λόγω του ότι όπως μου είπε, έτσι θα το μεταφέρω όπως μου το είπε, μου λέει γλιτώνουμε ένα στενοφόρο για το που κάνει το συνεχώς η Ιωάννινα Κέρκυρα ή από το νοσοκομείο του Ρίο στα υπόλοιπα νησιά. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε σχεδιάσει από την αρχή. Ξέρετε, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην νησιωτικότητα της περιοχής μας, στην περιφέρεια Ιωνίων νησών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν το κατανοήσουμε αυτό, θα δούμε ότι όλες οι επόμενες κινήσεις που πρόκειται να γίνουν θα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Οπότε, είναι για να καταλάβουμε τώρα, κύριε Ζορμπά, έτσι και πρακτικά πώς μεταφράζεται αυτό το project που αφορά σε δύο πλωτά ασθενοφόρα. Θα υπάρχει ένα σκάφος, δύο σκάφοι, τα οποία θα κάνουν συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στις εισόδους και στις εξόδους, στα σημεία λήψης της διακομιδής και στα σημεία παραλαβής της διακομιδής θα υπάρχουν προφανώς ασθενοφόρα, οχήματα, αλλά δεν θα χρειάζεται να κάνουν αυτή τη διαδρομή και να χάνετε τόσος πολύτιμος χρόνος, έτσι. Κοιτάξτε, η διαδικασία θα έχει ως εξής. Αυτά τα σκάφη θα χρησιμοποιούνται από το λιμενικό σώμα. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μία διακομιδή, αμέσως θα επιβιβάζεται διασώστης και θα γίνεται διακομιδή με ασφάλεια βάσει των προδιαγραφών. Δηλαδή θα είναι σαν ένα κινητό ασθενοφόρο όπως αυτά που γνωρίζουμε. Προφανώς. Απλά θα είναι πλωτό. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποια ιατροτεχνολογικά μηχανήματα στο σκάφος, έτσι. Βεβαίως. Σας είπα, θα είναι εξοπλισμένα με ό,τι έχει ένα εντός εισαγωγικών κανονικό ασθενοφόρο που κυκλοφορεί στους δρόμους. Απεινιδωτές, αναπνευστήρες, οτιδήποτε χρειάζεται λοιπόν μέσα στο όχημα, μέσα στο σκάφος πλέον. Βέβαια. Για να γίνει μια ασφαλής μεταφορά, να γίνει μάλλον με ασφάλεια η μεταφορά του ασθενούς εκεί που πρέπει να πάει. Προφανώς αυτό το project αφορά στον κορονοϊό, έτσι, και στο ενδεχόμενο κάποιο κρούσμα να εκδηλωθεί σε νησί, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και καθυστερήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην περαιτέρω χνηλάτιση στη συνέχεια. Θα σας πω, είναι μια ευκαιρία τώρα. Εμείς το είχαμε αυτό, το έχω ξαναπεί, το είχαμε... Να παγιωθεί, λέτε κάτι τέτοιο. Δίνει την αφορμή ο κορονοϊός. Ακριβώς. Το είχαμε στο πρόγραμμά μας από την αρχή. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι χρειάζεται να γίνει αυτό. Βέβαια τώρα εν μέσω COVID είναι... Τα πράγματα επισπεύδονται. Βεβαίως. Είχαμε όμως και άλλα, συζητάμε και για άλλα πράγματα, έτσι, πάρα πολύ έτσι, σοβαρά με τον κύριο Παρασταθίου. Όπως... Το πρώτο ήταν του έκανα μία ενημέρωση για το πώς έχουμε θωρακίσει το Ιόνιο, έτσι ώστε να δεχτούμε τις επισκέπτες μας και να είναι ασφαλής. Έτσι ήταν πολύ ευχαριστημένος για το πώς έχουμε πάει μέχρι τώρα και για το πώς... η συνεισφορά του βέβαια, του ΕΚΑΒ, του το είπα και όλα, ότι ήταν καταλυτική, είναι καταλυτική μάλλον και τους έχουμε μεγάλη ανάγκη. Το δεύτερο είναι ότι θα προμηθευτεί η περιφέρεια Ιωνίων νήσων 9 ασθενοφόρα, πέντε ασθενοφόρα και 4 για τον κοινωνικό ιστό, 4 πιο μικρά, τα οποία θα τα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος και για να γίνουν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες θα αναλάβει και τη διαγωνιστική διαδικασία η περιφέρεια. Είναι ένα τυπικό θέμα τώρα να μας κάνει μια επιστολή ο κύριος. Γνωρίζουμε ωστόσο πόσο χρονοβόρες είναι αυτές οι διαδικασίες και αν μπορεί να επιτευχθεί κάτι και προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, προφανώς και είναι θετικό και αυτό. Κύριε Ζορμπά, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας αναφέρατε και μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί όλο αυτό και θα μεταφραστεί και θα παγιωθεί, όπως λέτε, καθώς δεν είναι κάτι το οποίο δεν το είχατε σκεφτεί προηγουμένως, απλά ο κορονοϊός όλα δείχνουν πως το επισπεύδει. Επισπεύδουμε τις διαδικασίες. Εγώ σας ευχαριστώ, καλό σας βράδυ και να είστε σίγουροι ότι το Ιόνιο είναι ασφαλές. Αυτό θέλω να το θυμάστε. Έτσι. Τώρα, το ευρωπαϊκό έργο ΠΑΘ υλοποιεί με τη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση του Δήμου ως τουριστικό προορισμό μέσα από τη δημιουργία θεματικών διαδρομών. Η πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, τα αξιοθέατα που κάποιος μπορεί να επισκεφθεί και η ιστορία του τόπου έγιναν κομμάτι του ΠΑΘ, του προγράμματος που υλοποιείται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία με στόχο την τουριστική ανάδειξη και προβολή της Δυτικής Ελλάδας μέσω της δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών διαδρομών πεζοπορίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έναν τουριστικό οδηγό με φωτογραφίες καθώς και με διαδρομές μέσα στο Δήμο που αποτελείται από
ιερούς αρχαίους ναούς, από αρχιτεκτονικά μνημεία και κτίρια, από ιστορία του τόπου μας, καθώς και από τα τουριστικά αξιοθέατα και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν και δίνουν δύναμη στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης. Στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης υπάρχουν ήδη 2 διαδρομές και 70 σημεία που κάποιος μπορεί να δει διαδικτυακά. Η δημιουργία των θεματικών διαδρομών πρόκειται να ενισχυθεί από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις εξατομικευμένες τους ανάγκες. Είναι 2 διαδρομές μέσα στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης. Περιλαμβάνει, όπως μπορώ να πω, τα λουτρά της αρχαίας Ειρμήνης, τα λουτρά της Κυλλήνης, το κάστρο Κλεμμούτσι, κάποια οικίματα, την Αγία Σοφιά στην Ανδραβίδα. Είναι όλη πολιτιστική κληρονομιά και δείχνει, είναι η πρώτη σοβαρή δουλειά που γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσει και ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης να αποτελέσει τουριστικό προϊόν. Η δημιουργία των ηλεκτρονικών θεματικών διαδρομών θα προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν μονοπάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλους και βιοποικιλότητας και θεωρείται πως το πρόγραμμα PATH είναι ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα για την προώθηση του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης ως τουριστικού προορισμού. Ο Δήμος υλοποίησε το πρόγραμμα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Ionian. Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Travel Life με την Ελένη Κίτσιου, ενώ στις 9.30 ακολουθεί το Τρέχα Γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ionian σε YouTube και Facebook. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.